Μία δέσμη μέτρων ανακοίνωσε μέσω μηνύματος ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης για ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων το απόγευμα της Τετάρτης. Πρέπει να δράσουμε ακόμα μια φορά και σε επίπεδο εθνικό. Έτσι, αύριο το πρωί, οι Υπουργοί Οικονομικών, Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα ανακοινώσουν ένα τρίμηνο πρόγραμμα σημαντικών πρόστατων ενισχύσεων. Πρόκειται για μέτρα που απευθύνονται στους πιο αδύναμους, αλλά και στη μεσαία τάξη. Μελετημένες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να έρθει και η απλούστευση των μέτρων από πλευράς των αρμόδιων υπουργών. Συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο και δηλώνουν μέχρι το ανώτερο οικογενειακό εισόδημα. Η μείωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα προέκυπτε από μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα με βάση τα θεσπιζόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τιμή 2,10 στη βενζίνη. Σε ηπειρωτική περιοχή ο καταναλωτής θα πληρώνει για τα πρώτα 60 λίτρα που καταναλώνει το μήνα 1,88 ευρώ τη βενζίνη. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει ένα μόνο όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να μην έχουν κατευθεί πινακίδες και να είναι ασφαλισμένο. Τα μέτρα που λαμβάνουμε δεν είναι, όπως ακούσατε, οριζόντια. Και αυτό διότι τα οριζόντια μέτρα, όπως αυτά που μας προτείνει η αντιπολίτευση, είναι σπάταλα, ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της οικονομίας και έχουν μειωμένη κοινωνική αποδοτικότητα. Η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1, αριθμούν 4.200.000 παροχές, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως εμβαδού κατοικίας και παρόχου. Έτσι, πιο συγκεκριμένα, το κόστος των νέων μέτρων ανέχεται σε 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ και θα ανακουφίσουν 3,2 εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες. Οι συνολικές παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των οικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι και σήμερα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση ρεύματος στα φυσικά πρόσωπα αυξάνεται από το 70 στο 80%. Η επιδότηση ρεύματος για τις επιχειρήσεις διπλασιάζεται ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης για τον μήνα Απρίλιο. Δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος ύψους 110 εκατομμυρίων ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων ρεύματος της περίοδου Ιανουαρίου-Απριλίου στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερίου και τον Απρίλιο. Πόσοι πολίτες μας που θεωρούνται, αν θέλετε, και μέχρι και τη μεσαία τάξη στα 30.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα έχουν αυτοκίνητο, και βγήκε ένα νούμερο ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περίπου 3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα έχουν αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπολογίσουν πώς θα βοηθήσουν αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν το αυτοκίνητο μέσω μετακίνηση, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, να έχουν να πάνε στις δουλειές τους κτλ. Είδαν επίσης πόσο καταναλώνουν κατά μέσο όρο αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι η κατανάλωση κάθε μήνα. Και είπαν ότι είναι γύρω στα 54 λίτρα το μήνα. Έπρεπε να στοχεύσουν και να δουν ότι εμείς, κοιτάξτε, θα βοηθήσουμε πρώτον δίνοντας χρήματα στους ευάλωτους, γι' αυτό και δίνουν και τα 200 ευρώ στους χαμών συνταξιούχους, στους αμαία, στους δικαιούχους, θα δώσουν μία δόση ακόμα σε αυτούς που είναι τα βοηθήματα στα παιδιά. Ναι. Και ένα δεύτερο, θα πρέπει να βοηθήσουμε στο να δίνουμε χρήματα για να μειώσουμε την τιμή πόλη. Όσον αφορά τώρα το θέμα των καυσίμων, χορηγείται από τον μήνα Απρίλιο η ψηφιακή κάρτα καυσίμων για 3 μήνες σε όλα τα νοικοκυριά με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ μέσω σχετικής δήλωσης στο gov.gr. Δίνεται τρίμηνη επιδότηση καυσίμου για αυτοκίνητα με 22 λεπτά το λίτρο για 60 λίτρα μηνιαίως. Τρίμηνη επιδότηση καυσίμου για κατοίκους νησιωτικών περιοχών με 28 λεπτά το λίτρο. Αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί ύψους 200 ευρώ για τον Απρίλιο και πρόσθετε επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, δηλαδή ντίζελ, για τον Απρίλιο 15 λεπτά το λίτρο. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Θετικότατος. Θετικότατος. Πιστεύετε ότι θα κάνουν καλό? Βεβαίως. Μας κοροϊδεύουνε μια χαρά. Ποιες ελαφρύνσεις? Τι ελαφρύνσεις? Για τις ανατιμήσεις τώρα τι γίνεται? Κάθε μέρα ανεβαίνουν. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι άλλοι φτωχότεροι. Και εμείς που είμαστε συνταξιούχοι, να μην τρώμε μια φορά την ημέρα και πολύ είναι. Ναι, κορίτσια, τους ακούσαμε, ναι. Πώς σας φάνηκαν? Άστα να πάνε. Τι εννοείτε? Ό,τι και να πει κορίτσι μου, είμαστε καμένο χαρτί. Έχουμε στεναχώριες. Είπαμε θα ηρεμήσουμε με τον κορονοϊό. Δεν ηρεμήσαμε.
Είπαμε θα πάνε όλα καλά, δεν πήγαν. Ξαφνικά μας είδε το Ουκρανικό, άσε να πάει. Όχι. Όχι, για τις ανατιμήσεις τι γνώμη έχετε? Έτσι και έτσι. Πώς θα την αντιμετωπίζετε? Πάντα είναι ευχάριστες και δυσάρεστες όμως. Δυστυχώς τελευταία είναι μόνο δυσάρεστες και έτσι προχωράμε. Ανακοίνωσε σήμερα στοχευμένα μέτρα ύψους 1,3 περίπου δισεκατομμύρια που αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κυρίως αφορούν τα χαμηλά εισοδήματα. Ο στόχος από αυτά τα πρώτα μέτρα είναι να αντιμετωπιστεί η εποχική ακρίβεια ώσπου να ρυθμιστεί η αγορά και στη συνέχεια, εφόσον διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για επάρκεια πόρων, να μπορέσουμε και την κερδοσκοπία να χτυπήσουμε, αλλά και τις τιμές επί της ουσίας να κατεβάσουμε. Τέλος, όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, χορηγείται μια μισή επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο στους δικαιούχους του Μαρτίου, ενίσχυση 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ, ενώ θα υπάρχει διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πάνω από 200.000 δικαιούχους. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα έχουν ισχύ για 3 μήνες, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.